Καλησπέρα. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερο. Είναι κολοκύθια του Ιωνά, λέγονται, ή κινέζικα κολοκύθια, ή και σαγιώτ. Αυτά τα καλλιεργούσαν οι Αζδέκοι προ-κολομβιανής εποχής. Και μετά τώρα εξημερώθηκε μετά και εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ορίστε. Έχουν κάτι ιδιαίτερο αυτά τα κολοκύθια. Πρέπει να φορέσουμε γάντια άσπρα γιατί έχουν μια σαν κόλλα κάτω γύρω γύρω μόλις το κόβεις και σε κάνει κολλάει στο χέρι και στο ξύλο αλλοιώνει την υφή του χεριού σου. Οπότε πάμε να φορέσουμε τα γαντάκια μας. Φορέσαμε τα γαντάκια μας, παίρνουμε το μαχαιράκι μας και τη σακουλίτσα για να βάλουμε τις πλούδες. Προσοχή όμως για να μην κοπούμε. Τον καθαρίζουμε. Μπαίνουν αρκετά τα αγκάθια. Καλή. Στη μέση έχει κάτι σαν κουκούτσι πυρήνας. Οπότε το κόβουμε στη μέση. Κοιτάξτε το πυρήνα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Αυτό δεν τρώει. Το καθαρίζει έτσι. Καθαρίζει καλά. Τα κόψαμε, τα αλευρώνουμε και τα βάζουμε μέσα στο κοψάκι μας. Έτσι ωραία όμως. Βάζουμε πάπρικα. Το καθένας όσο θέλει βάζει. Σκορδάκι. Εγώ θέλω πολύ σκόρδο. Και λίγο τσίλι. Αλλά τέτοια. Και λίγο λαδάκι για να ψηθούμε. Είναι έτοιμα για το φούρνο. Ήδη τα έχουμε 20 λεπτά μέσα. Για να δούμε τι έχουμε. Είναι σχεδόν έτοιμα. Κοιτάξτε. Για να τα ανακατέψουμε λίγο. Τα έχουμε αφήσει μέχρι στιγμής 18 λεπτά. Θα αφήσουμε λίγο ακόμα. Πάρουμε λίγο χρώμα. Θα είναι έτοιμα. Τα βγάλαμε και τα σερβίρουμε.
πάρα πολύ ωραία. Τα βάζουμε σε χαρτάκι για να τραβήξουν το λαδάκι και είναι έτοιμα για φάγωμα. Καλή σας όρεξη! Κρύβεται ένα, εδώ. Δεν θα γλιτώσει κανείς. Τόσο τραγανά. Τέλεια. Για να δούμε. Μια δοκιμή θα μας πείσει. Τέλεια.